Αγών, Αθανασιάδης Παναγιώτης Παρών, Αλγάρης Κωνσταντίνος Αγών, Αμυρίδης Περικλής Παρών, Ανανιάδη Σταύρος Αγών, Αλβανίτη Μαρία. Γνωρίζουμε κάτι για την κυρία Αλβανίτη, αν είναι άρρωστη. Κυρία Χαλατζίδου. Γνωρίζουμε κάτι για την κυρία Αλβανίτη, αν είναι άρρωστη. Είναι άρρωστη. Ωραία. Κυρία Αλβανίτη Μαρία Αφούσα είναι άρρωστη. Παϊνάς Δημήτριος Παρών. Γαβρίδης Γεώργιος Αφών. Γιουμίδης Αλέξανδρος και ο κύριος Γιουμίδης είχε μία μικρή περιπέτεια με την υγεία του Αφών. Κουρέλας Χρήστος Αφών. Γούμας Ελβιμίδης Παρών. Δρούγκας Φώτιος Παρών. Ελευθεριάδου Ροδία Κούρουσα, η συνάδελφοι λίγο ησυχία. Ίσιος Γεώργιος Παρών, Χαλτζίδης Αλέξανδρος Παρών, Κοκαβίδης Γεώργιος Αφών, Κυραλίδης Χρυσόστομος Παρών, Κυριακίδης Γεώργιος, για τον κύριο Κυριακίδης. Το έτσι όμως δεν είχε δεκτήριο. Γνωρίζουμε κάτι τον κύριο Κυριακίδη. Παρών, Φλεγονόπουλος Χρήστος Παρών, Ιακώπουλος Αθανάσιος Αγών, Γιαννός Χρήστος Παρών, Μακρύδης Νικόλος Παρών, Μακρύδη Παρθένα Παρούσα, Μίγκος Βασίλειος Αγών, Ναυροζήτη Παρθένα Παρούσα, Τελαγιάννη Αλεξάνδρα Παρούσα, Ντότης Λάζαρος, ο κύριος Ντότης είναι το συγκατέρινη σε δικαστήριο Αγών, Τούρος Δημήτριος Παρών, Παπαγιανούλης Αντώνιος Παρών, Παπαδημητρίου Θωμάς Παρών, Παπαδόπουλος Χαράλογος, ο κύριος Παπαδόπουλος τηλεφώνησε, είναι άρρωστος. Παπαζής Αναστάσιος Παρών, Παπαζιώκος Νικόλος Παρών, Παπλήτης Θεόδωρος Παρών, Ράδης Πυρίδων Αφών, Σαριανίδης Λάζαρος Αφών, Σατραζένης Ζήνων Παραχών, Σουκάνης Κωνσταντίνος Παρών, Πάκας Ιωάννης Αφών, Χαϊλατζίδου Θεοδοσία Παρούσα. Συνάδελφοι, διαπιστωθεί σας απαρτίας, άρχη της συνεδρίασης σήμερα 18 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6. Υπάρχουν κάποιες ενημερώσεις, συνάδελφοι. Το πρώτο θέμα για ενημέρωση. Σας έχουν αποσταλεί μηνύματα σε όλους για το πόθεν έστειες. Άνοιξε σήμερα η φόρμα, οπότε να το έχετε στο νου σας να κάνετε τις δηλώσεις. Μια δεύτερη ενημέρωση, ο Δήμος Κατερίδης και η Πινακοθήκη Γιώργου Βοιατζόγλου σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού ΟΠΑΠ έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου και ώρα 7 στα γένεια της έκθεσης από τον Παρθένη στον Μόραλη, στο αρχοντικό πρώην οικία Τσαλόπουλου. Είναι σε επιμέλεια του κυρίου Μάνου Στεφανίδη, καθηγητή φιλοσοφικής σχολής, τμήμα θεατρικών σπουδών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Συνάδελφοι, πριν προχωρήσουμε στα θέματα της ημερήσιας διάθεσης, έχουμε κι άλλο ένα θέμα για ενημέρωση. Έχουμε... την απόφαση του δουσού της ΔΕΚ, του Δημοτικού Ραδιοφώνου, όπου αποφασίζει ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο την αποποίηση του μισθού του Προέδρου, του κ. Θανασιάδη Παναγιώτη, καθώς και της Αντιπροέδρου της Ρωτής Ελευθεριάδου. Αυτά ήταν για τις ενημερώσεις, συνάδελφοι. Μόλις προσήλθε και ο κύριος Σατραζένης. Συνάδελφοι, πριν προχωρήσουμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έχει έρθει ένα θέμα από την Οικονομική Υπηρεσία. Είναι εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη διόρθωση και επαναδιατύπωση της αρρύθμου 5 του 19 απόφασης του ΣΟΥ με θέμα έγκριση της έκθεσης εσόδων-εξόδων 4ου τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης Οικονομικού έτους 2018, ύστερα από την αρρύθμου 3 του 19 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την αρρύθμου 36 του 19 απόφαση της ΟΕΕ. Το θέμα έρχεται ως κατεπήγον, επειδή το λάθος στα στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού εντοπίστηκε μετά την αποστολή της πρόσκλησης,
και η προθεσμία για την αποστολή των στατιστικών στοιχείων λήγει 28 Φεβρουαρίου 2019. Αυτό έχει έρθει, είναι η... Μπορείτε να μας πείτε λίγο ποιες αποφάσεις, τους αριθμούς των αποφάσεων. Είναι η 3 του 19 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Πότε του 19, λέω. Ιανουαρίου είναι η 3 του 19. Και είναι η 36 του 19 απόφαση της ΟΕ που είναι με σημερινή ημερομηνία σήμερα, 18 Φεβρουαρίου. Γίνεται θέμα, συνάδελφοι. Γίνεται. Το λόγο έχει ο κύριος Ντούρος, γιατί ο κύριος τον δυσαποσιάζει. Κύριε Ντούρο, έχετε το λόγο. Καλησπέρα. Πρόκειται για τη διόρθωση παραδρομής λάθους στα στατιστικά. Γι' αυτό με την πρώτη απόφαση οικονομικής έγινε η σημερινή απόφαση οικονομικής να διορθώσει το λάθος το οποίο αποδεχτήκαμε στην Οικονομική Επιτροπή που έγινε σήμερα. Γι' αυτό και έχουμε δύο αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής. Είναι η τυπική διαδικασία. Να αφήσουμε λίγο τον κύριο Ντούρο για την εισήγηση. Είναι αυτό που έχει προβάσει την εισήγηση πρόβλημα να τοποποιηθούν και οι απάντησεις της αναμόρφωσης πρώτης και δεύτερης είναι από το 1993 στο πραγματικό πάει 1964, αλλά με το δω να είμαστε... Καταχωρήθηκαν ενώ ήταν υποχρεώσεις
ταυτόχρονη τη δεσμεύση και έγινε αυτή εκ παραδοχή καταπολύθηκαν. Οπότε σήμερα ερχόμαστε, έρουμε αυτέ και επαναδιατυπώνεται ω προ τα σωστά ποσά σε σχέση με το τεχνικό πρόγραμμα και με τα συνεχιζόμενα. Η αναμόρφωση στην ουσία επικοινωνείται ορθώ η αρχική πρώτη αναμόρφωση. Έτσι. Άρα, αν δείτε, αν θέλετε να δώσω και από ένα πίνακα να τον έχετε, έχει αναρτηθεί ο πίνακας και το μόνο που θα τροποποιήσουμε σε αυτόν που θα τον δείτε αναρτημένο είναι στο κωδικό 015-7926-916. 20.000 ευρώ που έμεινε στον κωδικό δεν πρέπει να μείνει. Θα φύγουν και θα πάνε και αυτά στο αποθεματικό. Τελειώσατε, κύριε Ντούρο. Ναι. Υπάρχουν ερωτήσεις, κύριε Χαλατζίδου, ερώτηση. Δύο η ώρα είχε μόνο μία αναμόρφωση. Την αναμόρφωση είχε μόνο 5.000 από το εφημερητήριο για την Ευρωπανίγη. Τώρα λέτε ότι στείλατε μετά την αναμόρφωση και τώρα θα τροποποιήσουμε επί αυτού που στείλατε ξανά μανά ένα κάποιο βουκάρι ή όχι. Ναι. Ο κύριος Ντούρος. Επ' αυτού είναι μία δράση η οποία επίσης μία εγγραφή σε έναν κωδικό που επίσης έχει εγγραφεί κανονικά στο προϋπολογισμό συνεχιζόμενο, αλλά υπήρχε ως πολιτικής δέσμευσης και κακώς έχει εγγραφεί μέσα. Έτσι, μόνο μία δράση. Όλες οι υπόλοιπες είναι όπως είναι ο πίνακας που αναρτήθηκε οριστικά στο σύστημα. Συνάδελφοι, να περάσουμε στην ψήφιση του θέματος. Ομόφωνα. Ο άλλος νόμος καταψηφίζει και γιατί πραγματικά δεν μπορούμε να σας παρακολουθήσουμε, δηλαδή προσπαθούμε να διαβάζουμε τα θέματα, να ενημερωνόμαστε όταν έρχονται τελευταία στιγμή και όταν έρχονται διορθώσεις επί της τελευταίας στιγμής, πραγματικά δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε και δεν καταλαβαίνουμε και για ποιο λόγο γίνονται τόσα λάθη. Δηλαδή, παίρνοντας αφορμή και από το πρώτο το οποίο αφήσαμε για αργότερα από 3.000 πάει σε 250, δεν το καταλαβαίνουμε όλο αυτό. Δεν λέμε το τι, αν υπάρχουν ευθύνες στους υπαλλήλους του Δήμου, αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε όλες αυτές τις διαφοροποιήσεις της τελευταίας στιγμής. Συνάδελφοι, περνάμε στην ψήφιση του θέματος. Καταψηφίζει ο άλλος δρόμος. Οι υπόλοιποι συνάδελφοι υπερψηφίζουν. Το θέμα εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Περνάμε στο έκτο θέμα. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών. Ως εισήγηση. Ομόφωνα. Ομόφωνα. Καταψηφίζουμε τα πρωτόκολλα που είναι για την στήρωση, για τα, την συλλογή και στήρωση των ζώων και υπερψηφίζουμε όλους αυτούς. Αναφέρθηκε στο μικρόφωνο ότι καταψηφίζει ο άλλος δρόμος. Οι υπόλοιποι συνάδελφοι υπερψηφίζουν. Το θέμα εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Το 7ο θέμα, συνάδελφοι, αποσύρεται. 8ο θέμα, έγκριση παραχώρησης χρήσης χώρου επί της οδού Οδυσσέα Ηλίτη για την τοποθέτηση προκατασκευασμένου ναίσκου διαστάσεων 5 επί 3 τετραγωνικά μέτρα. Ο κύριος Ντούρος. Θα μπορούσα να πω να πάει σύμφωνα με την εισήγηση, αλλά επειδή έχουμε ασχοληθεί με το θέμα και έχει περάσει από την ιδιότητα ζωή, την οποία εγκρίναμε αυτή την προχώρηση, την μάλλον μετά από έτοιμα του ιερού Ναού Αγίας Άννας και από οπλήσεις πάρα πολλών κατοίκων, ζητείται να παραχωρηθεί ένα χώρο ούτως ώστε να μπορεί να γίνει ένας ναίσκος, να εξυπηρετεί τις ανάγκες, τις αδερφικές ανάγκες όχι της λειτουργίας αλλά της καθημερινότητα στην επέκταση του καθημερινού σταθμού σε έναν κοινό χώρο και να δηλαδή σε μια ιδιοκτησία του Δήμου να παραχωρηθεί η χρήση στην ουσία και όχι η ιδιοκτησία. Έτσι κι αλλιώς η ιδιοκτησία δεν παραχωρείται, η χρήση ώστε να μπορεί να εγκατασταθεί ένας προκάτου να είναι. Υπάρχουν ερωτήσεις, κυρία Δραλαγιάννη. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Ο κύριος Ντούρος. Εμείς έχουμε ένα αίτημα από τον Ιερό Ναό Αγίας Άννας, οι οποίοι μας ζητούνται αυτή τη δυνατότητα να μπορέσουν να παρακολουθεί η χρήση ενός συγκεκριμένου τμήματος, ώστε να κατασκευαστεί να αρχίσει ένας προκάτου να ίσχος, να δοθεί την αντιμετώπιση σε πάρα πολύ κόσμο, όπως έχει πει και σε άλλες περιοχές και όπως πιθανόν να διεθνεί και κάπου αλλού, όπου δεν υπάρχει ναός κοντά, να μπορούν οι άνθρωποι να έχουν την αντιμετώπιση να πάει να ανάψουν ένα γερίνα
είναι εύκολο να εκφράσουν την. Το πιστεύω. Ερώτηση. Η κυρία Μερατζίδου. Πριν από 1,5 μήνα ξαναπέρασε ένα τέτοιο θέμα για μια άλλη περιοχή. Τώρα περνάει ένας ναίσκος με το αίτημα από τον ιερέα εκεί που διαβάσαμε. Είναι γιατί υπάρχουν νέα ζευγάρια τα οποία μας ζητάνε να έχουμε και ένα ναό στα 20 μέτρα από την Αγία Άννας. Λέει ο κύριος Δούρος, τώρα όπου δεν υπάρχει ναός, ο ναός είναι 20 μέτρα, 50, 100, 150, τα νέα ζευγάρια περπατάνε και 100, 150. Νομίζουμε ότι πραγματικά είναι πρόβλημα το να παραχωρούμε δημόσιους χώρους και μάλιστα σε ένα μέρος εκεί που έχει παιδικές χαρές, έχει διάφορα και να φτιάχνουμε συνεχώς ναούς. Πραγματικά δεν την καταλαβαίνουμε αυτή την αναγκαιότητα, ούτε καταλαβαίνουμε τι χρώμα θέλετε να δώσετε στην πόλη μας, το να χτίσουμε παντού ναούς. Νομίζουμε ότι υπάρχει ναός εκεί πέρα και φυσικά θα καταψηφίσουμε μια τέτοια πρόταση, αλλά καλούμε και εσάς να προασπίσετε λίγο και τη δημόσια εκεί και τη χρήση της. Δεν είπαμε ότι παραχωρείτε, αλλά και τη χρήση της ακόμα. Σε ένα μέρος που υπάρχει ναός. Συνάδελφοι, να περάσουμε στην. Συνάδελφοι, περνάμε λίγο στην ψήφιση του θέματος. Καταψηφίζει ο άλλος δρόμος για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. Οι υπόλοιποι συνάδελφοι υπερψηφίζουν. Το θέμα εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Ένα το θέμα. Εξώδικο συμβιβαστικό καθορισμό τιμή μονάδα αποζημίωση γη Δήμου Δημοτών. Ω εισήγηση. Ομόφωνα το ένα το θέμα. Δέκατο θέμα. Έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου κατασκευή δεύτερου φωμάτινου ταμιευτήρα στη θέση Αιδημητρινά. Ως εισήγηση. Ομόφωνα το 10ο θέμα. 11ο θέμα. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Έργων. Ως εισήγηση. Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Έργων. Ναι, είναι. Είναι μόνο υπαλλήλοι. Δεν είναι. Είναι με το ηλεκτρονικό σύστημα. Ως εισήγηση. Ομόφωνα το 11ο θέμα. Το 10ο θέμα, συνάδελφοι, αποσύρεται. 13ο θέμα. Ανταλλαγή τμήματος ιδιοκτησίας Δήμου Κατερίνης με τμήμα ιδιοκτησίας της Όμηρος ΑΕ στο αγρόκτημα κάτω Αγίου Ιωάννη στη θέση Νεροσυρμή. Ως εισήγηση. Υπάρχουν ερωτήσεις. Θα θέλαμε λίγο, διαβάσουμε το θέμα, θα θέλαμε λίγο μια ενημέρωση περισσότερο από τον κύριο Δούρο για να το καταλάβουμε καλύτερα. Υπάρχει άλλο συνάδελφος που θέλει να ρωτήσει κάτι. Κύριε Δούρο, έχετε το λόγο. Ναι, πρόκειται για ένα λόγο ο οποίο δεν μένει μέσα στο σχέδιο, αλλά βλέπω ότι έχει γίνει η διάνοιξη και έχει λειτουργήσει και κατά επέκταση δεν μπορεί να εξυπηρετούν οι κάτοικοι στην περιοχή εκείνη τη Χράνη. Υπάρχει στην. Τη γεωδοσία τη τοπική κοινότητα κάτω του Αγίου Ιωάννη, η οποία έχει γνωμοποιήσει θετικά υπέρ τη ανταλλαγή αυτή, γιατί με αυτόν τον τρόπο, αφενός ο ιδιοκτήτης που έχει τους τίτλους θα δίνει ο δρόμος μέσα στο υπόπεδο του πιστού, ο οποίος έχουν βγάλει άδειες νόμιμες και έχουν ευθύσει την επιχείρηση, τη συγκεκριμένη, η οποία λειτουργεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και αφετέρου δίνει τη δυνατότητα κάτι που ήταν μέσα και δεν υπάρχει πρόβλημα και να γίνει διάνοιξη εντός, να γίνει σε ευθεία ο δρόμος, ο οποίος πλέον θα εξυπηρετεί τους κατοίκους της περιοχής για την πρόσβαση και στο αγρόκτημά τους, αλλά και στα κινητήρια της Χάνης. Η έκταση η οποία ανταλλάσσουμε είναι αυτή που δίνουμε, είναι λιγότερη σε σχέση με αυτή που παίρνουμε, χωρίς να υπάρχει καμία απέτηση από τους ιδιοκτήτες να ζητήσουν κάποια αποζημίωση. Στην ουσία, ερχόμαστε να κάνουμε μια τακτοποίηση και με τον τρόπο αυτόν θα λειτουργήσει, θα λύσει ένα πρόβλημα που υπάρχει και θα λειτουργεί όλους εκεί. Αφετέρου η επιχείρηση θα μπορεί να επεκταθεί και να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Αφετέρου ο Δήμος έναν δρόμο που δεν τον είχε ποτέ διανοιγμένο, θα μπορεί να γίνει αμέσως η διάνοιξή του και να εξυπηρετηθούν όλοι οι κάτοικοι της περιοχής. Θέλει κάποιος άνθρωπος να πάρει το λόγο, κύριε Μερατζίδου. Όχι το λόγο, να ψηφίσω. Περνάμε στην ψήφιση του θέματος, συνάδελφοι. Ομόφωνα. Παρόν ο άλλος δρόμος. Οι υπόλοιποι συνάδελφοι υπερψηφίζουν. Το θέμα εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Περνάμε στο επόμενο θέμα, 14ο θέμα. Υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών για την έγκριση πρόσληψης τακτικού προσωπικού που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Ως εισήγηση.
Να ρωτήσω λίγο τον κύριο Παπαζιώγα. Κύριε Παπαζιώγα, θέλετε να πάρετε το λόγο λίγο να πείτε για το 14ο θέμα. Μια ερώτηση θα κάνουμε μόνο, αν υπάρχει... Ερώτηση, κύριε Μελατζίδη. Αν υπάρχει διαφοροποίηση για τις θέσεις, αν οι οργανικές γίνονται οι θέσεις όπως ήταν, έτσι δεν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχουν ερωτήσεις, περνάμε στην ψήφιση του θέματος. Η κύριε Μελατζίδη, τοποθέτηση. Ναι, χαιρόμαστε πραγματικά που λύνεται ένα τόσο σοβαρό θέμα και χαιρόμαστε που η κυβέρνηση έχει ανοίξει τον δρόμο ώστε να μονιμοποιηθούν αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν σε ένα δεσμό που πραγματικά απέδειξε, ένα δεσμό μουσικών που απέδειξε ότι είναι κρίσιμο για την τοπική κοινωνία. Και πραγματικά και ο Δήμος Κατερίνης έχει κάνει όλες τις ενέργειες και είναι σημαντικό το να προχωρήσουμε. Να περάσουμε στην ψήφιση του θέματος, συνάδελφοι, ομόφωνα το 14ο θέμα. Περνάμε στο 15ο θέμα, αντικατάσταση μελών της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης. Συνάδελφοι, θέση της κυρία Ναυροζίδου Παρθένα είναι ο κύριος Αμυρίδης Περικλής. Τα υπόλοιπα μέλη μένουν ως έξω. Ομόφωνα. Ομόφωνα το 15ο θέμα, περνάμε στο 16ο θέμα, αντικατάσταση μελών της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης. Προτείνω την αντικατάσταση του πρακτικού μέλου Τσερβά Κυρίλου, ο οποίο μετήχε στο ΔΣΜ ο διευθυντή σχολική μονάδα, λόγο ο οποίο σήμερα εξέλιπε από τον διευθυντή του Τρίτου Γυμνασίου Κατερίνη Κωνσταντίνο Αθανάσιο, να αναπληρώνει από την κυρία Παπαδοπούλου Καρυφαλιά, διευθύντρια του Δεύτερου Γυμνασίου Κατερίνη. Ενώ στη δεύτερη θέση τακτικού μέλου εκ των διευθυντών, την παραμονή του κυρίου Παργυρίου Αλέξανδρου Αναπληρωτή, του κύριου Πιπίλη Κωνσταντίνου. Την αντικατάσταση τακτικού μέλου εκ των δημοτικών συμβούλων Κατανά Νικολάου, από τον κύριο Γαβρίδη Γεώργιο και με αναπληρωτή τον κύριο Τόντι Λάζαρο, την αντικατάσταση τακτικού μέλου εκ των δημοτικών συμβούλων Μπερετήμα Παναγιώτη από τον κύριο Παυλίδη Θεόδωρο, με αναπληρωτή την κυρία Δευτεριάδου Μελετρίδου Ονοφή, την αντικατάσταση τακτικού μέλου που είχε ω δημότησα κυρία Δευτεριάδου Τζέμι από την κυρία Καλαμίδρα Ευαρθία. Επίση, ζητάμε και την αντιπολίτευση να μα δώσει δύο ονόματα. Ήταν την προηγούμενη φορά η κυρία Αρβανίτη, Μαρία και ο κύριος Κυριακίδης Γεώργιος. Η κυρία Αρβανίτη με αναπληρωτή ποιο ήταν? Η κυρία Αρβανίτη με την κυρία Καλαγιανίδου αναπληρωτή. Τα μέλος έχει. Παραμέλος έχει από εμάς. Για τον κύριο Κυριακίδη δεν μπορούμε να μιλήσουμε εμείς, γι' αυτό παραμέλος έχει. Για τον κύριο Κυριακίδη προτείνω εγώ από τη μεριά τη δικιά μου της παράταξης, προτείνω τον κύριο Αμυρίδη. Δεν θα έπρεπε να είναι και ο ίδιος παρόν, δηλαδή να τον αντικαταστήσετε χωρίς να... Όχι, εγώ το λέω κατάλαβες. Πάστε τον αντικαταστήσετε, δηλαδή είμαστε κάτω από την αντιπολίτευση. Λοιπόν, να πω λίγο κάτι. Επειδή το μέλος είναι η μειοψηφία προτείνει, οπότε όλοι από κοινού προτείνετε κάποιον. Αν θέλει να παραμείνει ή αν θέλετε να κάνετε την κατάσταση, γι' αυτό αναφέρθηκαν τα ονόματα. Η κυρία Αρβανίτη Μαρία με αναπληρώτρια την κυρία Χαϊρατζίδου παραμένω σε έτσι. Άρα προτείνουμε να βάλουμε και εμείς ένα. Μετά από πρόταση του κυρίου Μακρύδη, παρακαλούμε γραφείο. Μετά από πρόταση του κυρίου Μακρύδη. Λοιπόν, αυτές οι αλλαγές. Τα υπόλοιπα μέλη είναι ως έχουν. Δεν αλλάζει κάτι. Συνάδελφοι, να περάσουμε στην ψήφιση του θέματος. Ομόφωνα. Ομόφωνα το 16ο θέμα. Περνάμε στο επόμενο θέμα, 17ο θέμα. Εισήγηση για χορήγηση παράταση προθεσμία τη μελέτη με τίτλο Αναθεώρηση των χρήσεων γη στο εγκεκριμένο σχέδιο του Δήμου Κατερίνης και εναρμόνιση
με το ισχύον ουγού που σου κατερίνεις. Ως εισήγηση, ομόφωνο, ομόφωνο το 17ο θέμα, 18ο θέμα, εξειδίκευση Χριστόσεων για την διοργάνωση και στην διοργάνωση εκδηλώσεων στον Δήμο Κατερίνης. Κυρία Μακρύδου, έχετε το λόγο. Ως εισήγηση, απλά θέλω να αποσύρω το σίγμα ΤΑΦ, καλησπέρα σας, το σίγμα ΤΑΦ και το ΘΙΤΑ. Τα δύο θέματα αυτά αποσύρονται, τα άλλα μένουν ως ΕΠΟ και ζητώ την ψήφισή τους. Ερώτηση, ναι, η κυρία Χαλατζίδου, ερώτηση. Θα ρωτήσουμε πρώτον γιατί αποσύρετε το σίγμα ΤΑΦ, τη εξαγωγή 32ου Συνεδρίου Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσκών δεν καταλαβαίνουμε γιατί αποσύρετε. Αν αποσύρετε για να καλύψετε και το ΘΙΤΑ, θέλουμε εμείς να ρωτήσουμε ξανά γιατί βάζετε. Κυρία Μακρύδου, πραγματικά εδώ αν είτε πόπο. Εδώ κι αν είτε πόπο. Θέλατε να δώσετε 500 ευρώ στην Όδη Πιερίας, στο θεματικό τομέα εργαζομένων, για κάλυψη ύπου και αγορά εδεσμάτων για κουφέ. Από πότε ένα δημοτικό συμβούλιο νομιμοποιείται να επιχορηγεί κόμμα για να αγοράσει εδέσματα γιατί δεν έχουν χρήματα. Πραγματικά από πότε υπάρχει αυτό, δύο κόμμα που χρωστάει. Ναι, πραγματικά θέλουμε απάντηση. Παρακαλώ πολύ, συνάδελφοι. Το ότι αποσύρετε. Τι γίνεται να απαντήσουμε. Ναι, κύριε Μακρύδου, να τελειώσουμε την ερώτηση όμως, έτσι. Το ότι αποσύρετε δεν φτάνει. Εμείς θέλουμε απάντηση γιατί μπήκε το θέμα πραγματικά με ποια νομιμοποίηση, με ποιο τρόπο μπαίνει να ενισχύσουμε τη Νέα Δημοκρατία με 500 ευρώ. Κύριε Μακρύδου, είτε το λόγο. Λοιπόν, καταρχά δεν ισχύει τίποτα από αυτά που είπατε. Δεν αποσύρω το σίγμα ΤΑΦ λόγω του ΘΙΤΑ. Έτσι, το σίγμα ΤΑΦ δεν αποσύρεται τη ημέρα, αλλά θα ψηφιστεί σε επόμενο συμβούλιο. Θέλω να προσθέσω κάτι στην εισήγηση, αν το επιτρέπετε, κυρία Καλατζίδου. Τώρα, για το ΘΙΤΑ έγινε επαναδρομή και αυτό είναι ο μόνο λόγο που το αποσύρουμε. Σαφώ και έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, δεν χορηγούμε και δεν. Συνδράμε σε κομματικές εκδηλώσεις, απλά έγινε παραδρομής, οπότε αποσύρεται και αυτό για τον δικό του λόγο. Ζητώ την ψήφισή τους όμως. Συνάδελφοι, να περάσουμε στην η κυρία Χαλατζίδου. Πραγματικά το ότι δεν συνδράμουμε, όπως είπε η κυρία Μακρύδου, συγγνώμη, επειδή το έγραψα ακριβώς, δεν χορηγούμε και δεν συνδράμουμε σε κόμματα. Να θυμίσω ότι πριν από 2 χρόνια ο ΠΑΠ είχε πάρει απόφαση με διαφωνία δική μας να μην δίνει σε κόμματα την αστική σχολή. Να μην δίνει σε κόμματα την αστική σχολή. Εμείς διαφωνήσαμε τότε γιατί θεωρούμε τα κόμματα κομμάτι της δημοκρατίας. Παρόλα αυτά, ενώ την είχατε πάρει εσείς την απόφαση, δώσατε στη Νέα Δημοκρατία να κάνει στην αστική σχολή εσωκομματικές εκλογές. Ένα μήνα μετά την απόφασή σας. Δεύτερη φορά, στο Τσαλοπούλιο, το οποίο δεν το ανοίγετε παρά μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις, δώσατε εκδήλωση με το της Νόδε με τον Παπογιάννη. Ναι, αλλά αυτό δεν έχει σχέση τώρα με το συγκεκριμένο θέμα. Μπορώ να τοποθετηθώ επί των θεμάτων. Επί του συγκεκριμένου θέματος σαφέστατα. Πραγματικά είναι θράσος το να έρχεστε και να φέρνετε τέτοιο θέμα εδώ πέρα. Τα κόμματα αυτά, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, χρωστάνε 450 εκατομμύρια στον ελληνικό λαό και σας ζητήσανε σαν φτωχοί συγγενείς 500 ευρώ για να πάρουμε τυροπιτάκια. Και φέρνετε θέμα για τυροπιτάκια στη Νέα Δημοκρατία. Πραγματικά είναι ντροπή και ένα δημοτικό συμβούλιο να έρχεται αυτό το θέμα εδώ πέρα. Συνάδελφοι, να περάσουμε στην ψήφιση του θέματος ομόφωνα. Ομόφωνα το 18ο θέμα. Όχι, κύριε Πρόεδρε, παρόν από εμάς, γιατί δεν καταλάβαμε ακόμα γιατί αποσύρεται η αντιπαλοκαρχή. Ο άλλος δρόμος παρόν. Οι υπόλοιποι συνάδελφοι υπερψηφίζουν το θέμα. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Περνάμε στο επόμενο θέμα. Το λόγο ο κύριος Δήμαρχος. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν
Δεν ξέρω τι είναι αυτό που προκάλεσε τόση ένταση. Αλλά επειδή άκουσα τελευταία στιγμή ότι δόθηκε η πρώην οικία Τσαλόπουλου για να γίνει εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας, ήταν η εκδήλωση από το Κέντρο Αστικής Μεταρρύθμισης, ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό. Τώρα, αν εννοούσε ότι ήρθε ο Κώστας Πακογιάννης, ο Περιφερειάρχης, ή οτιδήποτε άλλο ήταν να επιχορηγηθεί, το θέμα ήταν 500 ευρώ σε εκδήλωση της ΝΟΒΕ, επιχορήγηση του Δήμου, κύριε Δήμαρχε. Αυτό που σύραμε. Αυτό που δημιούργησε την ένταση ήταν αυτό. Το άλλο ήταν παραδείγμα. Για να μην ότι είναι κανείς δεν υπαρασχήθηκε. Φαντάζομαι όμως ότι θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η πρώην οικία Τσαλόπουλου, όταν δόθηκε ο εξωτερικός χώρος, δόθηκε σε συναδέλφους που θέλουν να κάνουν κάποια εκδήλωση στις δημοτικές παρατάξεις, όπως επίσης και στο Κέντρο Αστικής Μεταρρύθμισης που θέλουν να κάνουν μια εκδήλωση. Και βεβαίως μπορεί να κάνει ο καθένας, όπως επίσης έκανε και τα εγκαίνια του Φεστιβάλ Ολύμπου στον ίδιο χώρο, πάλι στην Προεδρική Τσαλόπουλου. Άρα ποτέ δεν δόθηκε σε κόμματα. Τώρα όσον αφορά για επιχορηγήσεις σε κόμματα, ποτέ δεν υπήρξε τέτοια σκέψη ή θέση. Τα κόμματα ας βρουν μεταξύ τους να κάνουν και τις εκδηλώσεις και όλα τα υπόλοιπα. Εμείς είπαμε ότι τους χώρους οι οποίοι είναι από το νεότερα μηνύα, όπως είναι η Αστική Σχολή, όπως είναι και η πρώην οικία Τσαλόπουλου, τα οποία είναι και μηνύα, είναι μηνύα για την πόλη και τα πλήρωσε ο Δήμος μας, δεν δίδονται για κομματικές εκδηλώσεις, γιατί η πολιτική είναι κάθε τι το οποίο γίνεται στη ζωή. Επομένως, ο πολιτισμός είναι πολιτική. Αυτό ήθελα να πω και να διευκρινίσω μόνο ότι δεν δόθηκαν ποτέ σε κόμματα. Όπως επίσης δεν θα υπάρξει ποτέ επιχορήγηση προς οποιοδήποτε κόμμα, ακόμα και όταν κάνει εκδηλώσεις που έχουν σχέση, παραδείγματος χάρη, με τον Ζαχαροδιαβήτη. Ναι, αυτό μπορεί να το κάνει κάποιος σύλλογος, τότε ναι, συμφωνούμε, συνεργαζόμαστε και μπορεί να επιχορηγήσουμε και όλα. Ευχαριστώ και συγγνώμη για την διακοπή. Συνάδελφοι, να περάσουμε στο επόμενο θέμα, 19ο θέμα, εξειδίκευση πιστώσεων που θα βαρύνουν τον ΚΑΑ 006736001 με τίτλο επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία. Ως εισήγηση, ομόφωνα το 19ο θέμα. 20ο θέμα, εξειδίκευση πιστώσεων που θα βαρύνουν τον ΚΑΑ 02006731004 με τίτλο επιχορηγήσεις σε σχολικές επιτροπές του Δήμου. Ως εισήγηση. Ο κύριος Χρυσόστομος, κύριε Ηλίδης. Λοιπόν, όσον αφορά την Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή, έχουμε στην ευθύνη μας 28 σχολικές μονάδες, στις οποίες φοιτούν 6.500 μαθητές. Οι παραπάνω σχολικές μονάδες εργάζονται σε μεγάλα κτίρια, τα οποία στην πλειονότητά τους είναι παλιά, με αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα υψηλό το κόστος λειτουργίας, θέρμανση κτλ. Συγκεκριμένα, οι μερίσιες ανάγκες σε πετρέλαιο θέρμανση ξεπερνούν τα 5.000 λίτρα, με τιμή να κυμαίνεται από την έναρξη της σχολικής χρονιάς μέχρι σήμερα περίπου στο 1 ευρώ ένα λίτρο. Το γεγονός της παραπάνω υπερβολικής αύξησης τιμές των κρασίμων της θέρμανσης σήμερα έχει αποτέλεσμα να μην υπάρχουν τα χρήματα της θετικής επιχορήγησης που λαμβάνει η Σχολική Επιτροπή και την κάλυψη των υπολείπων λειτουργικών αναγκών. Εισηγούμαστε την έκτακτη επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής με το ποσό των 60.000 ευρώ από την ΚΑΕ 02.00.00.67.31.004, έκτακτη επιχορήγηση σχολικών επιτροπών. Επίσης, να αναφέρω ότι η πρώτη δόση του έτους του 19 δεν έχει έρθει ακόμη. Είμαστε περίπου στο τέλος του Φεβρουαρίου. Γι' αυτόν τον λόγο αδυνατούμε οικονομικά να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες του πετρελαίου και ζητήσαμε την ενίσχυση από τον Δήμο. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. Θα ήθελα να σταθώ στο πολιτικό ζήτημα, γιατί πολλές φορές τίθεται το ερώτημα, μα λέει τόσα λεφτά δίδονται στις σχολικές επιτροπές. Και όταν λέμε ότι τις καθαρίστριες πληρώνει το κράτος ένα μέρος από αυτά, τα υπόλοιπα θα επιδοτεί ο Δήμος, γιατί θέλω να
τις κόψουμε 10% από τον ελάχιστο μισθό που παίρνουν και τους λέμε όχι σε αυτή τη μείωση. Στα περισσότερα σχολεία επίσης, ο Δήμος Κατερίνης πληρώνει το ηλεκτρικό ρεύμα και την κατανάλωσή του. Τι τάξεις 325.000 ευρώ πληρώνει ο Δήμος Κατερίνης. 325.000 ευρώ για ρεύμα. Το ίδιο ισχύει για τα νερά. Και βέβαια, όπως διαπιστώνουμε, μόνο για τη θέρμανση των σχολείων δεν φτάνει και συνεχώς επιδοτούμε και τις δύο σχολικές επιτροπές, γιατί για μας η παιδεία είναι η πρώτη προτεραιότητα. Η παιδεία είναι σε αυτό που βασιζόμαστε και πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να λείψει τίποτε, ούτε από τα παιδιά μας, ούτε από τους καθηγητές και τους δασκάλους, οι οποίοι καταθέτουν ψυχή κάθε μέρα εκεί, με πρώτο στόχο τα ειδικά σχολεία των παιδιών με αναπηρία και βεβαίως όλα τα σχολεία μας. Υπ' αυτή την έννοια εισηγούμαστε να υπάρξει επιδότηση και στο πρώτο και στο δεύτερο βαθμό εκπαίδευσης των σχολείων. Το ποσό αυτό το οποίο θα κατανοηθεί είτε εφάπαξ είτε σε τρεις δόσεις. Κύριε Ντουρού. Θα πρέπει, επειδή ο κωδικός έχει 6.000 ευρώ, να έχουμε μια ερώτηση για να κάνουμε την αναλόγηση να περάσει και το πρώτο βίντεο. Εντάξει. Άλλες 6.000 ευρώ και τρεις δόσεις. Κυρία Χαλατζίδου. Το ποσό δεν ακούσαμε. 60 και 60. Το ποσό είναι 60.000 σε τρεις δόσεις. Σήμερα υπάρχουν 60.000 μέσα, θα δοθούν 20 και 20.000, άρα καλύπτεται. Οπότε σε άλλη αναμόρφωση θα προχωρήσουμε στα υπόλοιπα. Πάντως να λάβετε υπόψη, αν διαρρέσει κανείς τις 400 και πλέον χιλιάδες ευρώ που δίδονται, είναι περίπου 40.000 ευρώ το μήνα, μόνο για τα επιπλέον που πληρώνουμε, εννοούμε καθαριότητα, νερό και ρεύμα. Τα πληρώνει ο Δήμος Κατερίνης και γι' αυτό λέμε δεν φτάνουν πουθενά για πουθενά και πρέπει να το ξέρει όλος ο κόσμος, γι' αυτό το λέμε εδώ, δεν φτάνει πουθενά για πουθενά η επιχορήγηση για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συνάδελφοι, να περάσουμε στη συζήτηση του θέματος ομόφωνα με την σημείωση που έγινε από τον Δήμαρχο. Ομόφωνα το 20ο θέμα. Περνάμε στο 21ο θέμα, λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από προνοιακά επιδόματα. Ως εισήγηση, ομόφωνα το 21ο θέμα, 22ο θέμα, έγκριση της αρρύθμου 15 του 19 απόφασης του ΣΟΥ της ΔΕΕΚ με θέμα ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων ΔΕΕΚ οικονομικού έτους 2019. Ως εισήγηση, ομόφωνα το 22ο θέμα, 23ο θέμα, παραχώρηση χρήση σχολικών χώρων σε φορείς και συλλόγους. Ως εισήγηση, ομόφωνα το 23ο θέμα. Συνάδελφοι, είχαμε κρατήσει κάποια θέματα. Το πρώτο θέμα πριν την ημερήσια διάταξη και τις δύο αναμορφώσεις. Να δώσω τον λόγο στον κύριο Ντούρο να απαντήσει συνολικά και στα τρία θέματα. Κύριε Ντούρο, έχετε το λόγο. Και στην δεύτερη σε 200.
Ομόφωνα. Παρόν. Παρόν. Ο άλλος δρόμος, οι υπόλοιποι συνάδελφοι υπερψηφίσουν, το θέμα εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Και το δεύτερο και τρίτο θέμα που αφορούσαν τις αναμορφώσεις, ομοίως ισχύει παρόν ο άλλος δρόμος, οι υπόλοιποι συνάδελφοι υπερψηφίσουν, το δεύτερο και το τρίτο εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Συνάδελφοι, είχαμε κρατήσει το πρώτο θέμα, συζήτηση για τη διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για το έργο ανάπλαση δικτύου πεζοδρόμου του κέντρου πόλης Κατερίνης και απονομή τραβείο. Συνάδελφοι, περάστε λίγο στα έδρανα, δεν έχουμε τελειώσει. Το λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λαμβάνοντας τον υπόψη τον νόμο, ο οποίος ορίζει την προκήρυξε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό και αφορά μόνο πολύ μεγάλη σημασία έργα. Παρ' όλα αυτά, είναι το δικαίωμα να προβούμε σε αρχιτεκτονικού διαγωνισμού και όχι σε όχι τόσο σημαντικά έργα, όπως είναι, παρόλο που δεν με φαίνεται για πολλούς πάρα πολύ σημαντικό, δεν το ορίζει έτσι ο νόμος. Να κάνουμε τις αναπλάσεις του δικτύου πεζοδρόμου της πόλης στο κέντρο, τα οποία ουσιαστικά συνδέουν πια τρεις πλατείες και το κεντρικό πάρκο της πόλης, αυτή η πεζόδρομη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αποτελεί έναν πολύ ωραίο περίπατο με κάποιον που να περπατήσει περισσότερο από 2,5 χιλιόμετρα βλέποντας διάφορα πράγματα στην πόλη σε κάθε από τις τρεις κεντρικές πλατείες πια και το πάρκο. Άρα λοιπόν, σε αυτή την έννοια ξεκινούμε. Προτιθέμεθα λοιπόν να κάνουμε αρχιτεκτονικό ανοιχτό διαγωνισμό ιδεών για το έργο ανάπλαση δικτύου πεζοδρόμου του κέντρου της πόλης Κατερίνης, όπως η περιοχή είναι στο συγκεκριμένο χάρτη πίσω, νομίζω είναι ξεκάθαρο. Αυτό που είναι με το πετρόλ, όπως λένε οι γυναίκες, όχι το πράσινο, το πετρόλ, λοιπόν. Παρόλο που δεν υφίσταται νομικά καμία υποχρέωση του Δήμου, διότι η ανάπλαση του κεντρικού δικτύου πεζοδρόμου, όπως σας είπα, δεν θεωρείται αξιόλογο τεχνικό έργο. Επομένως, έχω και εδώ τις αποφάσεις και τα άρθρα μας αυτά, ούτε θέλω να κουράζω, ούτε και με πολύ καλό σας τα λέω. Η ενέργεια διαγωνισμού θα ακολουθήσει την από 16-11 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος για το νέο πλαίσιο διενεργίας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά διαγωνισμών και μελετών για απονομή βραβείων, όπως τροποποιήθηκε με την 22186 του 12 απόφαση του ΙΠΕΚΑΤΟ. Διαγωνισμός ιδεών τι είναι τώρα. Είναι ο διαγωνισμός που έχει ως στόχο τη διερεύνηση του θέματος με σκοπό την επιλογή της βασικής ιδέας και τη σύνταξη του προγράμματος του έργου ανάπλασης του δικτύου πεζοδρόμου του κέντρου Κατερίνης. Σε αντίθετη περίπτωση λέγεται ανοιχτός διαγωνισμός. Είναι ο διαγωνισμός στον οποίο σαν συνέχεια μπορεί να συμμετέχει κάθε ενδιαφερόμενος μελετητής. Δηλαδή, μπορεί να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος μόνο αρχιτέκτονα μηχανικού, χωρίς να είναι απαιτούμενη η εγγραφή τους ήδη στο Μητρό Μελετητών του Δημοσίου ή αντίστοιχου πτυχίου το οποίο έχουν οι μελετητές. Η κριτική επιτροπή θα οριστεί από το άρθρο 12 της συγκεκριμένης απόφασης του 10, δηλαδή ο Δήμος ορίζει υποχρεωτικά την μειοψηφία της επιτροπής και η πλειοψηφία επιλέγεται μέσω κλήρωσης από τον κατάλογο κριτών του ΙΠΕΚΑ με ευθύνη του ΙΠΕΚΑ. Στο στάδιο 1 θα προσφραγίσει τις μελέτες και θα ελέγξει την τυπική πληρότητα, τηρώντας αυστηρά την ανωνυμία των διαγωνιζομένων. Στο δεύτερο στάδιο θα αξιολογήσει και θα κατατάξει τις μελέτες επίσης τηρώντας αυστηρά την ανωνυμία. Στο τρίτο στάδιο θα εξακριβώσει την ταυτότητα των συντακτών των μελετών που προτείνεται προς βράβευση, θα εξετάσει το δικαίωμα συμμετοχή του στο διαγωνισμό
και θα συντάξει πρακτικό των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, το οποίο εν συνεχεία θα επικυρωθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο της Κατερίνης. Οι μελέτες βάζουν ως όρο, αυτοί είναι όροι με τους οποίους θα γίνει ο διαγωνισμός αυτών ιδεών, ο ανοιχτός διαγωνισμός και ελεύθερος, θα γίνει με την ελάχιστη ζημία στο υφιστάμενο πράσινο και στις βασικές υποδομές του δικτύου του πεζοδρόμου. Πρέπει να ληφθούν υπόψη, δηλαδή να ξυλώνουμε όλα εξ υπαρχής, αυτά που είναι χρήσιμα να μπορούν να κρατηθούν. Το πλήθος των βραβείων που θα δοθούν είναι τρία. Πρώτο βραβείο, όπως λέει ο νόμος, παίρνει το 45%, δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση θα είναι 15.000 ευρώ. Το δεύτερο βραβείο παίρνει το 33% του συνόλου, που είναι 11.000 ευρώ. Και το τρίτο βραβείο παίρνει το 22%, που είναι 7.330 ευρώ. Δηλαδή, το σύνολο, προτείνουμε στο Συμβούλιο, είναι 33.333 ευρώ. Οι διακριθήσεις μελέτες θα παρουσιαστούν με μέρημνα του Δήμου στο κοινό και θα δημοσιοποιηθούν στο διαδίκτυο. Επίσης, ο Δήμος δύναται να διοργανώνει έκθεση με τις μελέτες που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό. Επιπλέον όρος, στην περίπτωση που θέλει ο Δήμος να εξαγοράσει πέρα των τριών πρώτων άλλες προτάσεις, παύλα, ιδέες του διαγωνισμού, μπορεί να τις εξαγοράσει με 5.000 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ. Αυτά λοιπόν είναι για το διαγωνισμό, οι όροι είναι ξεκάθαροι, ήδη υπάρχει υπάρχουν πρότυπα τα οποία μπορούμε να έχουμε ήδη έτοιμα και πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτό το κομμάτι, να δούμε το κέντρο της πόλης πώς μπορούμε να το δούμε, να το βελτιώσουμε και να δούμε τι σκέψεις και προτάσεις υπάρχουν. Από εκεί και πέρα σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι αυτός ο οποίος κερδίσει το διαγωνισμό οι τρεις πρώτοι, ότι οφείλουν να έχουν πλήρες μελέτες. Εμείς θα δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις ιδέες πλέον, δουλεύοντας περαιτέρω. Αυτά ήθελα να τονίσω και βέβαια θα είμαστε συνεργασία για το Τεχνικό Επιμελητήριο και το Σύλλογο Αρχιτεκτών, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε στο συντομότερο δυνατόν τις απόψεις. Θα χρειαστεί να δώσουμε 3-4 μήνες τουλάχιστον καιρό ώστε να μπορέσουμε να έχουμε οι σκέψεις και οι ιδέες και θα τους δώσουμε όλο το υλικό που χρειάζεται ώστε να αποφύγουν και τις τοπογραφήσεις, πράγματα τα οποία έχει ο Δήμος μας και όπως ξέρετε πολύ καλά, πλέον προχωρούμε δυναμικά σε αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και παρακαλώ για την ψήφιση του σχεδιασμού. Ο κύριος Ιωαννός. Ποτέ δεν είναι αργά. Είναι σημαντικό που στην τρίτη σας θητεία μας δίνεται τη δυνατότητα στο Συμβούλιο να πάρει από... Δεν ακούγεστε, κύριε Ιωαννά, δεν ακούγεστε. Επαναλαμβάνω, λέω ότι ποτέ δεν είναι αργά. Είναι σημαντικό που και στην τρίτη σας θητεία δίνεται δυνατότητα στο Συμβούλιο να εκδίνει και να αποφασίσει έναν τέτοιο διαγωνισμό, έναν αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Πιστεύω ότι αυτή η πρωτοβουλία πρέπει να αποτελεί απαρχή τέτοιων διαγωνισμών ώστε να δημιουργηθεί νέα αντίληψη στον Δήμο μας για την εκτέλεση σημαντικών έργων. Και να μην αποτελεί σκοπιμότητα στη λογική να το κάνουμε αυτό έτσι ώστε να μην αντιδρά μια μερίδα ανθρώπων που έχουν διαφορετική άποψη και είναι υπέρ των διαγωνισμών. Σε σχέση με το συγκεκριμένο διαγωνισμό που προτείνεται, αποτελεί άποψή μου και την έχω καταθέσει επανειλημμένα. Μετά από 30 σχεδόν χρόνια, η κατασκευή του κεντρικού πεζόδρομου, αλλά και στην πορεία με τις επεκτάσεις του, διαπιστώσαμε την προχειρότητα στο σχεδιασμό του. Έχουμε την ευκαιρία για μια ουσιαστική ανάπλαση του αστικού κέντρου. Σε συνδυασμό, εγώ πιστεύω δεν το αναφέρεται, δήμαρχες, και με τη χρηματοδότηση για την βιώσιμη αστική ανάπτυξη δίνεται δυνατότητα και με την ένταξη του ποδηλατόδρομου στο αστικό κέντρο να αλλάξουν τη μορφή του κέντρου της πόλης μας. Επίσης, εγώ θα ήθελα να προτείνω κάτι ακόμη. Στο πλαίσιο που θα έχουμε τα αποτελέσματα και θα γίνουν και εκθέσεις, να συμμετέχει και οι δημότες στην επιλογή της καλύτερης ιδέας.
Το λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω γιατί αναφέρθηκε ο αγαπητός συνάδελφος, σαν μηχανικός εννοώ συνάδελφος, ενεργεία μηχανικός, εγώ έχω σταματήσει να εργάζομαι, όπως ξέραμε στην τρίτη θητεία μου, ποτέ δεν λειτουργήσε ο μηχανικός, σε αντίθεση με πάρα πολλούς συναδέλφους που συνεχίζουν δυναμικά τη θέση μου. Κλείδωσε το γραφείο μου, μόλις εξελέγει. Όχι, ούτε μια μέρα μετά, ούτε ο κανένας. Το δεύτερο στο οποίο θα ήθελα να μείνω είναι ότι επιτέλους, μα και πάλι δεν το προβλέπει ο νόμος. Ο νόμος δεν προβλέπει, λέει σημαντικά. Εδώ και παρακαλώ για πάστα, θέλετε να σας δώσω τα στοιχεία. Δεν προβλέπει τίποτε για όλα αυτά τα πράγματα. Σημαντικά είναι έργα υπερτοπικού ενδιαφέροντος όπως το προσδιορίζει κλπ. Και τέλος πάντων, εδώ δεν είμαστε η δημοκρατία της Λιβύης όπου ο καθένας αποφασίζει και λέει τι θα κάνει. Παραδείγματος χάρη να ακούστηκαν αυτά τα λαϊκίστικα ότι να αποφασίσουν οι δημότες σε ένα αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Και ποιος μας λέει ότι εμείς σεβόμαστε τους δημότες. Να συμμετέχουν, ναι. Δεν σε διέκοψα όπως διαπιστώνεις. Λοιπόν, μιλάτε για λαϊκισμό, λοιπόν, σε λάθος έκφραση. Είναι λαϊκισμός το να λέμε, το να πεις ότι σε έναν αρχιτεκτονικό διαγωνισμό που διέπεται από συγκεκριμένο νόμο, τον οποίο τον έκανα εγώ, κυβέρνηση τον έκανα. Διέπεται με ένα συγκεκριμένο και μάλιστα λέει από μια μεγάλη ομάδα κριτών αρχιτεκτονικών διαγωνισμών γίνεται κλήρωση στο Υπουργείο, όχι εδώ, και έχουν την πλειοψηφία. Άρα λοιπόν, πρώτον, δεν ήταν ποτέ υποχρεωτικό. Δεύτερον, εμείς συμμετέχουμε ως πλειοψηφία. Τρίτο, είναι να δούμε τα αποτελέσματα για το σύνολο αυτών των πραγμάτων. Τώρα, όσον αφορά τον κόσμο, σαφώς και μπορεί να εκφράσει την άποψή του, η οποία είναι πολύ σεβαστή. Παραδείγματος χάρη, όταν ελέγεται από διάφορους, οι οποίοι όχι και τελείως καλοπροαίρετα, έθεταν πάντοτε ένα ζήτημα γιατί δεν έγινε αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για το τάδε. Όταν το τάδε μια πλατιούλα έπρεπε να γίνει αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, όταν μια άλλη ξέρω εγώ ανάφραση είναι αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, αυτά όλα για το Δήμο μας που κάναμε, δηλαδή η πλατεία Ελευθερίας όπως έγινε η βιοκλιματική αναβάθμιση, η πλατεία Δημαρχείου όπως έγινε η βιοκλιματική αναβάθμιση και αισθητική, η πλατεία Δημοκρατίας και αύριο με την έγκριση Μακεδονίας. Αυτές οι πλατείες κόστησαν για το Δήμο 0 ευρώ, γιατί και άξια στελέχη έχει ο Δήμος και μπορούμε εμείς να κάνουμε. Ίσα ίσα η παράταξη θα έπρεπε να επικροτεί το ότι αξιοποιούμε την κοινοφελή εργασία και σε επιστημονικό επίπεδο, για το επιστημονικό προλεταριάτο μιλάω, έτσι. Λοιπόν, και τους ανθρώπους, για να θυμόμαστε λίγο αιώνα. Λοιπόν, έτσι, ναι, ναι, αυτό είναι βέβαιο ότι παλιά, μόνο παλιά. Λοιπόν, εσάς μιλάω, δεν μιλάω. Ναι, ναι, λοιπόν, από εκεί και πέρα υπάρχουν και άξια στελέχη στο Δήμο, οι οποίοι είναι άμυγοι. Και τέλος πάντων ο κόσμος αυτό που λέει είναι ότι μάλλον άρεσαν οι παρεμβάσεις που γίνανε, παρόλες τις φωνές, οι οποίες πολλές φορές λέω δεν είναι τόσο ανιδιοτελείς και κατά κύριο λόγο είναι συντεχνιακές φωνές κάποιων ανθρώπων που δεν τους είπαμε σε όλη και καλά να μας συμπαθήσουν. Επομένως, αρχιτέκτονες τα κάνουν και αυτά που κάνουν εδώ, δεν τα κάνω ούτε εγώ, ούτε ο Αντώνης ο Παγιανούλης που είναι πιλότος, ούτε ο Ζήνων που είναι μαθηματικός. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν άποψη, έτσι, και μπορούν να κάνουν δουλειά. Άρα λοιπόν και κοστίζει και μηδέν στο Δήμο. Τώρα θεωρήσαμε ότι επειδή οι κεντρικοί πεζόδρομοι έχουν τη σημασία υπό ποιαν έννοια το λέω, διότι πλέον συνδέουν 4 χώρους τεράστιας σημασίας για την πόλη, οι οποίοι αποτελούν ένα κομμάτι που μπορεί κάποιος να βγει έξω να περπατήσει πια στην πόλη και να μην αναλώνεται στα 400 μέτρα της Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά να έχει τη δυνατότητα να κάνει αυτό το κύκλο από την αστική σχολή Κατερίνης,
πάει στην πρόεδρο και Τσαλόπουλου, πλατεία Δημοκρατίας και όπως ψηφίστηκε να γίνει Μακεδονίας, να πάρει τους πεζοδρόμους, να καταλήξει στην πλατεία Ελευθερίας, να καταλήξει στην πλατεία Δημαρχείου, να ξεκινήσει από εκεί πάλι μέσα στο πεζοδρόμο, να φτάσει στο πάρκο. Αυτή είναι μια διαδρομή ικανή κάποιος για να περάσει ένα πρωινό κανένας επισκέπτης. Αλλά και οι δικοί μας άνθρωποι βλέπουν ότι γίνεται το αδιαφόρητο πλέον στις πλατείες μας, στους χώρους αυτούς, και αυτό σημαίνει ότι βγάλαμε τον κόσμο από τα σπίτια, διώξαμε τον γκρίζο από τα μάτια και το βγάλαμε έξω να δει και τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό είναι ο πιο στόχος. Και τώρα λέμε να πάρουμε και κάποιες επιπλέον ιδέες. Ελπίζουμε να είναι θετικές για όλη την εξέλιξη του έργου. Σίγουρα περάσαν 30 χρόνια από τότε που ο Μενέλος Τερζόπουλος έκανε το κεντρικό πεζόδρομο και μετά ο Καμπερίδης ο Θεόφιλος έκανε την οδό Κύπρου. Λοιπόν, ήταν πράγματα τα οποία γίνανε, για εκείνη την εποχή ίσως έγινε πρόχειρο, όπως είπε ο αγαπητός συνάδελφος μελέτες. Παρά τα αυτά, όταν κάθομαι εγώ στη Θεία Ανάληψη και βλέπω, και αυτή είναι μια δουλειά που έκανε η διοίκησή μας με τα τέτρα και με τον Θανάση του Παπαδόπουλου, τον Γεωπόνο, βλέπω ότι όλο η πόλη Μεγάλο Αλεξάνδρου είναι πλέον μοιάζει με ένα άρσος που περπατάς μέσα και αυτό είναι πάρα πολύ καλή δουλειά, αυτό έκανε η υπηρεσία Φρασίδου. Έτσι. Και σίγουρα χρειάζεται πολύ περισσότερα πράγματα. Αλλά τουλάχιστον λέμε ότι αυτή η κεντρική δρόμη ήταν σε ένα επίπεδο αξιοπρέπειας και άνθρωπο. Γι' αυτό και τους τιμούν οι συμπολίτες μας. Το ότι πρέπει να γίνει κάτι καλύτερο, σίγουρα. Αυτό λοιπόν προσδοκούμε και υπ' αυτή την έννοια κάνουμε αυτόν τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείρημα. Και τέλος πάντων, όσοι αγαπούμε την πόλη, κάνουμε και μια σύμπραξη 5 αρχιτέκτονες και λέμε θέλουμε να σκεφτούμε για την πόλη και να κάνουμε δώρο στην πόλη σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες κάποιες ιδέες και να βάλουμε το όνομά τους, όπως έκανε ο Θάνος ο Τσιρώνης, ο οποίος έκανε μια πολύ καλή μελέτη για την πλατεία Ελευθερίας και είπε τι δωρίζω στο Δήμο γιατί δεν μπορώ να βλέπω πλέον πλατείες στρωμένες και να είναι όλο τσιμέντο, πλάκες και όλα τα υπόλοιπα υλικά. Θα ενοχλήσουμε λοιπόν σε κάποιους λέγοντας σταλινικού τύπου. Επομένως βάζουμε περισσότερο πράσινο, βάζουμε νερό, βάζουμε δέντρα, να κάνουμε τα πράγματα όπως απαιτούν οι συνθήκες της βιοκλιματικής αναβάθμισης του αστικού χώρου για το οποίο και βραβεύτηκε η πόλη της Κατερίνης στο Διεθνές Φόρουμ που έγινε στην Αθήνα. Γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο για όλες αυτές τις προσπάθειες και όχι μόνο στο κέντρο της. Ευχαριστώ κύριε. Ο κύριος Σαντραζέλης. Επειδή έλειξα από το Δημοτικό Συμβούλιο 4 χρόνια και δεν έχω μια συνέχεια, θέλω μια ερώτηση να κάνω μόνο. Υπάρχει στο μυαλό μας κάποια πρόβλεψη των δικτύων πεζοδρόμων του κ. Δήμαρχη που συζητούσαμε από τις συνοικίες προς το κέντρο, από αυτή τη λογική. Υπάρχει λοιπόν θέλω μας να φέρουμε και αυτό. Συνάδελφοι, συνοψίζοντας λίγο, να αναφέρω το θέμα διαμορφώνεται λήξη καταρχήν απόφασης για τη διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, έτσι, για να πάρουμε απόφαση στο τέλος. Ο κύριος Ιωαννός. Καταρχήν με την τοποθέτησή μου δεν ακύρωσα τους νόμους με αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Παρακαλώ. Συνάδελφοι, σας παρακαλώ. Με την τοποθέτησή μου δεν ακύρωσα το νόμο που αφορά τους τεχνικούς διαγωνισμούς. Δεύτερον, δυστυχώς ο κύριος Δήμαρχος έφυγε, αλλά θέλω να του επιστρέψω το λαϊκισμό όσον αφορά την πρόταση που έγινε για τη συμμετοχή των δημοτών μας σε αποτελέσματα του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. Αν θυμάστε καλά στην αρχιτεκτονική πρόταση για την ανάπλαση της πλατείας Δημοκρατίας ζητήσατε ιδέες και προτάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό ήταν λαϊκισμός τότε. Αναρωτιέμαι. Γιατί εδώ μέσα δεν είμαστε όλοι αρχιτέκτονες. Πάντως κύριε Πρόεδρε, δεν είναι κατάσταση αυτή. Συνάδελφοι, δεν έχει τελειώσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Παρ' όλα αυτά, οι συνάδελφοι δεν ενδιαφέρονται να ακούσουν. Εδώ πήγαμε την τεχνολογία. Συνάδελφοι, περνάμε στην ψήφιση του θέματος, όπως αναφέρθηκε, λήξη καταρχήν απόφασης
για την διενέργεια του τεχνικού διαγωνισμού. Ομόφωνα. Ομόφωνα το πρώτο θέμα, λήξη συνεδρίασης. Συνάδελφοι, περάστε για υπογραφές πριν αποχωρήσετε. Και μην ξεχάσετε το πότε να εσχίσετε.